ξεκινήσαμε και είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από άλλες περιοχές, γιατί δέχτηκαν οι δυο φίλοι για να πάμε και να κάνουμε αυτό που λέει το πρωτόκολλο, με την εγγύηση πάντα της περιφέρειας, πάντα με την εγγύηση της περιφέρειας, ό,τι θα γίνει η πλήρη υποστήριξη και οικονομική για τους δύο ανθρώπους αυτούς που είχαν το θέμα με τα δύο πρώτα κρούσματα. Είναι, και εγώ θέλω να πω το ευχαριστώ απέναντι σε όλους εσάς, γιατί αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά ότι υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντί μας, γιατί όλα τα χρόνια γνωριζόμαστε και πάντα μπαίνουμε μπροστά και σε αυτά που φαίνονται και σε αυτά που δεν φαίνονται. Πάντα είμαστε μπροστά, μαζί με εσάς, για να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εισόδημά σας, τον κόπο σας, τον ιδρώτα σας και να υπάρχει ένα εισόδημα. Θέλουμε όμως σε αυτή τη φάση να εισακουστούμε από πλευράς του Υπουργείου. Θεωρώ ότι έχουμε όλα τα ηχέγγυα για να πούμε ναι, η Κρήτη έχει προχωρήσει, έχει κάνει αυτά τα οποία χρειαζόταν και στα 3 χιλιόμετρα και στα 10 και στα 13 και στα 3 που επαναρχόμαστε πάλι για να γίνει ό,τι δίποτε λέει το πρωτόκολλο. Άρα, εάν και αύριο, πότε και μεσάβριο, αύριο, μεσάβριο, το πολύ θα έχουμε, αλλά πρέπει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη να δοθεί μια εντολή από το Υπουργείο να πάμε σε αυτή την εβδομάδα και να έχουμε το άνοιγμα των σφαγείων. Αυτή είναι η θέση δική μας, αυτή έχουμε καταθέσει και στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα